Σε φορτισμένο κλίμα και σε μια κατάμεστη δικαστική αίθουσα από τις οικογένειες των θυμάτων, ξεκίνησε σήμερα η δίκη για την τραγωδία με τις πλημμύρες στη Μάνδρα το 2017. Δικαίωση αλλά και τιμωρία των υπευθύνων ζητούν οι συγγενείς, περιγράφοντας πως από τη μία στιγμή στην άλλη έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Οι 25 οικογένειες ζητούν δικαίωση για τους νεκρούς τους. Έχασα ένα παλικάρι. Γιατί η ώρα της απόδοσης ευθυνών έφτασε, αλλά ο εφιάλτης δεν θα σβήσει ποτέ. Κάθε φορά που βρέχει, μένουμε ξενύχτες. Είναι η κυρία Χαρούλα, η κυρία Σταυρούλα, ο κύριος Μιχάλης. Έχασαν παιδί, μάνα, πεθερά. Ανάμεσα σε άλλους μαυροφορεμένους κατοίκους της Μάνδρας και της Νέας Περάμου που πλημμύρισαν την αίθουσα του δικαστηρίου, ζητώντας την πιο βαριά τιμωρία για τους υπευθύνους. Ζητώ δικαιοσύνη. 21 αιρετικοί κρατικοί υπάλληλοι δικάζονται από σήμερα για όσα όφυλαν να πράξουν, αλλά κατά το κατηγορητήριο δεν έπραξαν. Αποτέλεσμα από την αμέλειά τους να προκληθεί η πλημμύρα, να πεθάνουν 25 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι. Οι περισσότεροι κατηγορούμενοι ήταν παρόντες στο δικαστήριο. Ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, τρεις πρώην δήμαρχοι, δύο δασάρχες και υπάλληλοι των δασαρχείων και της πολεοδομίας. Απούς από το εδόλιο είτε ως περιφερειάρχης Ρεναδούρου. Την εκπροσωπούν οι δικηγόροι της. Και δύο μήνες περίμεναν οι κάτοικοι της Μάνδρας και της Νέας Περάμου να αρχίσει η δίκη για τη φωνική πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου του 2017. Σήμερα μάζεψαν κουράγιο και δύναμη και ήρθαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων ακόμα και με πούλμαν. Έναν γιο 40 χρόνων έχασε η κυρία Χαρούλα Μακαρούνα. Έχασε ένα παλικάρι. Τραγωδία με τις πλημμύρες. Ήταν εκεί στις καντίνες, στη θέση καντίνες. Ήταν φορτωμένο, 42 τόνους είχε. Το πήρε το φορτηγό και το σήκωσε. Το παιδί μου το έχασα, δεν το γυρίζει κανείς πίσω. Ούτε αυτοί θα μου το φέρουν, αλλά θέλω να αποδοθεί τιμωρία στους υπεύθυνους. Η μητέρα της έχασε η κυρία Σταυρούλα Χατζηβασιλείου. Ήδη από χτες είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, γιατί ξαναθυμάμαι πάλι γεγονότα. Δεν ξεπερνιούνται αυτά. Την ώρα που ο βρόχινος χήμαρος έπαιρνε τη ζωή από την πεθερά του κυρίου Μιχάλη Μάινα, η κόρη του έφερνε στον κόσμο το εγγόνι του. Κάθε φορά που βρέχει, μένουμε ξενύχτες και περιμένουμε. Μη μας έρθει απρόπτα, γιατί δεν λειτουργήσε ούτε πολιτική προστασία από το Δήμο, ούτε από την περιφέρεια. Δεν είχαν την υποχρέωση αφού ξέρανε όλη τη νύχτα στο βουνό βρέχει. Οι κατηγορούμενοι θα αρνηθούν υπαιτιότητα στην τραγωδία. Υπήρξε πράγματι θεομηνία, η οποία ήταν απρόβλεπτη και αδύνατο να αντιμετωπιστεί. Η δίκη σήμερα διεκόπη, διότι η δικαστική αίθουσα ήταν ακατάλληλη για να χωρέσει όλους τους διαδίκους. Αναζητείτε νέα.